Λοιπόν, παιδιά, καλησπέρα μετά από καιρό. Θα σας εξηγήσω κατά τη διάρκεια του βίντεο, σαν έχουμε μερικά packs, το λόγο για τον οποίο δεν είχα ανεβάσει εδώ και τόσες μέρες βίντεο. Προς το παρόν, έχω τα 84 Plus Player Epics και τα δύο κόκκινα από το Weekend Link τη Serie A, το οποίο θα ανοίξουμε τώρα μαζί. Έχω και το Serie A Guaranteed με τους τρεις παίχτες που είναι tradable. Έχω το ίδιο και της La Liga να ανοίξουμε. Γενικά, έχουμε αρκετά πράγματα για να ανοίξουμε. Πάμε να ανοίξουμε αυτά τα picks και θα σας εξηγήσω μετά πώς και γιατί είχα τόσο καιρό να ανεβάσω. Ωραία, πάμε πρώτα στα 84+. Τίποτα το ιδιαίτερο. Πάμε στο δεύτερο. Πάρουμε Modric. Και το τελευταίο. Πάρουμε πάλι Modric. Θα πάρουμε πάλι Modric. Και πάμε και στα δύο κόκκινα τη Serie A. Στο Weekend Link νομίζω τελείωσα 17-3, άμα δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Rank 3 πρέπει να βγήκα. Έχω αυτά τα δύο κόκκινα. Όπως είπα, έχω και τον Guaranteed τη Serie A. Πάμε στο πρώτο κόκκινο. Κλασικά, Sommer Guaranteed. Δεν μ' αρέσει νομίζω κανένα από του υπόλοιπου. Ο Μπενασέρ. Και τα μέτρια κάρτα. Θα πάρω Sommer. Και πάμε και στο δεύτερο. Ναι. Πολύ αδιάφορο. Θα ξαναπάρω Σόμερ. Για φόντερ. Πολύ κακό. Λοιπόν και κράφταρα και το 90+ Team of the Season Player Pick. Βγήκε σήμερα. Με τους duplicate του Modric και τον Σόμερ. Πάμε να δούμε τι θα μας δώσει. Σεν Μάξιμιν. Παιδιά, δεν ξέρω, έχω ιδέα πόσο πάει ο Σεν Μάξιμιν, αλλά πρέπει να είναι πολύ καλό, ειδικά από αυτό το pack που βλέπω ότι βγάζει πολλούς mid. Πάει 500 κάπα, 450, 430. Παιδιά, έστω. Δεν χρησιμοποιώ skills βέβαια, αλλά πρέπει να είναι ακραία κάρτα. 99 agility, 98 balance, γενικά έχει τερματισμένο dribbling. Έχει μέτριο passing, τερματισμένο pace. Δεν με ένα finisher νομίζω που τον βάζει το shooting και το passing και είναι τέλειος. Δεν ξέρω αν θα χωρέσει την ομάδα, αλλά είναι πολύ καλό pool. Λοιπόν, επειδή είχα κάνει record κάποια clip, κάποια packs που είχα ανοίξει, αλλά κάπως χάθηκαν. Δεν τα έχω πλέον. Πάμε να ανοίξουμε μερικά ακόμα και θα σας εξηγήσω τώρα στην πορεία για ποιο λόγο δεν ανέβαζε τόσο καιρό βίντεο. Βλέπετε εδώ έχουμε πολύ ωραία packs να ανοίξουμε. Ουσιαστικά όσοι βλέπετε τα streams μου, όσοι βλέπατε τα streams μου, ξέρετε ότι ξεκινάμε με Team of the Season που είναι All Black και έχει κάποιον από πίσω, θα συνεχίσω σε λιγάκι. Ξεκινάμε το πρώτο pack με μπλε, θα είναι ο Smalling, τον έχω βγάλει 100 φορές. Okay, θα μπει σε exchange το Smalling. Οπότε είναι αυτό που έλεγα, είναι ότι οι περισσότεροι που βλέπατε τα streams μου ξέρετε ότι δουλεύω εποχιακά. Οπότε τώρα είναι η περίοδος που έχω ξεκινήσει και δουλεύω πάλι. Πριν ήμουν στην Αθήνα, δεν είχα κάποια σταθερή δουλειά. Τώρα έχω ξεκινήσει δουλειά στην Κρήτη εποχιακά σε ξενοδοχείο. Και στο δωμάτιο που έμενα, παιδιά, ό,τι το πιστεύετε είτε όχι, δεν είχα ίντερνετ. Οπότε δεν μπορούσα να παίξω καν το game. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γενικά. Οπότε είχα ζητήσει να αλλάξω το δωμάτιο, το οποίο και άλλαξα τώρα πριν 2-3 μέρες. Να φανταστείτε, είχα πάει το Xbox στο δωμάτιο ενός φίλου μου και έκανα record εκεί πέρα. Έπαιζα το Weekend League εκεί πέρα, δεν έκανα record. Και είχα παίξει το Ισπανικό. Το Γαλλικό νομίζω πρέπει να μην το είχα παίξει, δεν θυμάμαι. Πρέπει να χάσει ένα Weekend League. Δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά αν είχα παίξει το Ισπανικό, έπαιξα τώρα το Ιταλικό. Τα κόκκινα τα είδατε. Είχε και λίγο φασαρία στο. Δεν έχουν αλλάξει κάποια settings. Έκανε λίγο φασαρία το click. Οπότε. Ναι, γι' αυτό δεν ανέβαζε τόσο καιρό. Τώρα έχω αλλάξει δωμάτιο. Το ίντερνετ είναι σχετικά καλό. Δεν νομίζω να μπορώ να κάνω streams βέβαια. Είναι αρκετά καλό για να. Όχι αρκετά καλό, είναι καλό για να παίξω online. Κολλάει μερικές φορές βέβαια, okay, αλλά για stream παιδιά δεν γίνεται καν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε ίσως να τα περιορίσουμε λίγο τα streams, να τα αφήσουμε βασικά λίγο για κάμποσο καιρό, θα δούμε για πόσο. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω όσο πιο τακτικά γίνεται βιντεάκια.
Και φυσικά, ναι, εδώ πέρα θα κλείσω. Θα πω ότι γι' αυτό δεν ανέβαζε τόσο καιρό. Φυσικά δεν μπορούσα καθόλου. Τώρα έχω μετακομίσει, μπορώ να ανεβάζω κανονικά. Και απλά τόσες μέρες κράφταρα, εδώ δεν έχουμε duplicate, τέλεια. Έκανα πράγματα από το web app και γι' αυτό έχουν μαζευτεί τόσα πακέτα. Έκανα πολλά picks, πολλά exchanges, γι' αυτό έχουν μαζευτεί όλα αυτά εδώ πέρα που βλέπετε. Rybar δεν έχω προλάβει να παίξω καθόλου. Καθόλου. Και εδώ έχουμε πάλι μπλε. Ελβετία, right mid. Okay. Δεν είναι καν διπλό αυτό. Είναι ο Στέφεν. Ναι. Δεν είμαι σίγουρος αν τον έχω. Πάντα τον έχω ξαναβγάλει. Α, όχι. Τέλεια. Κράφταρα όλα τα Team of the Season Packs. Και στα προηγούμενα clips που είχα κρατήσει, που είχα κάνει record, που χάθηκαν, είχα ανοίξει 3. Δεν είχα βγάλει τίποτα ιδιαίτερο. Θα ανοίξουμε και εδώ πέρα κάνα 2-3 ακόμα, θα δούμε. Έχω ακόμα τα packs από την Bundesliga και από την και το Ισπανικό με τους 3 παίχτες μέσα. Εδώ τι έχουμε. Εδώ έχουμε Rodri, είναι διπλό. Να δούμε ποιον θα είναι. Αλλά έχω κρατήσει ακόμα τα packs της Serie A και της La Liga. Να ανοίξουμε τα Guaranteed. Και την Coffee. Δεν θυμάμαι την έχω ξαναβγάλει. Δεν την έχω βγάλει, τέλεια. Ωραίο πακέτο γενικά. Πάμε βάλουμε και τον Delict σε ένα exchange. Αλλά ναι, αυτό είναι το story. Θα προσπαθήσω τώρα που έχω ίντερνετ να ανεβάζω πιο τακτικά γίνεται. Έρχεται και Ultimate Team of the Season, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, έχω μείνει λίγο μακριά από τα leaks, από τα πάντα γενικά. Φαντάζομαι έρχεται την Παρασκευή. Θα δείξει. Και έχω, είπα ότι αφού έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα και έχω κρατήσει όλα τα καλά packs, κάτι 85x20, 85x10, 84x20 και όλα αυτά, να τα κρατήσω για την Ultimate. Έτσι κι αλλιώς δεν με καίει κανένας από την Serie A. Αυτά τα packs τώρα τα ανοίγω για να τα πούμε και λίγο όσο τα ανοίγω και θέλω να φτάσω και σε κάποια guarantee που θέλω να ανοιχτούν. Θα σας δείξω τώρα, θέλω να δω βασικά, μα φαίνεται κάνα guaranteed από το Weekend League. Δεν φαίνονται ακόμα. Τώρα πάμε να ανοίξουμε το 11 Players Pack από το Exchange. Και αυτό, γενικά θα έχουμε να ανοίξουμε και guaranteed Team of the Season αρκετά. Θα ανοίξω τώρα όποιο μου εμφανίζεται, που νομίζω είναι τα απλά, γιατί έχω ένα από κάθε πρωτάθλημα, τουλάχιστον ένα βασικά από κάθε πρωτάθλημα. Serie A, La Liga, Bundesliga, Γαλλικό και Αγγλικό πρέπει να το έχω ανοίξει, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, εδώ φαίνονται τρία. Ωραία, πάμε να ανοίξουμε αυτά τα τρία. Πάμε στο πρώτο. Έχουμε μπλε κλασικά. Σερβία, striker, Βλάχοβιτς. Με Βλάχοβιτς, mid, αρκετά. Δεν θα χρησιμοποιηθεί, θα γίνει fodder. Νομίζω δεν τον έχω βέβαια, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για duplicate. Ναι, discard είναι. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Γι' αυτό πρέπει να είναι κανονικό, να μην είναι moments. Ισπανία, left mid. Ισπανία λέω, Σουηδία, left mid, Malmö. Δεν έχω ιδέα αν είναι γυναίκα ή άντρας. Άντρας είναι, ένα Ανασί. 91. Νομίζω δεν τον έχω ξαναβγάλει. Αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και αυτός είμαι σίγουρος ότι θα είναι discard. Πάμε να δούμε και το τρίτο. Να δούμε τι θα μας δώσει αυτό. Αυτό πρέπει να είναι moments. Εστουπινιάν. Κάτω του Εστουπινιάν, παιδιά στην Premier League τον έχω βγάλει 1 εκατομμύριο φορές. Και ακόμα τον έχω στο club. Θα τον βάλω μετά σε exchange. Θέλω να σας δείξω λίγο την ομάδα. Το πώς έχει γίνει, γιατί είχα κάποια pulls από το web app. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Βασικά είχα ένα πολύ καλό που το βλέπετε τώρα. Είναι ο Valverde. Πέρα από αυτό δεν είχα κάτι άλλο τρομερό. Που είναι πολύ καλή κάρτα. Τον έχω χρησιμοποιήσει σε ένα weekend league ουσιαστικά.
Έχει 5 γκολ και 8 assist. Κράφταρα την Μπατιέρ, ή όπως προφέρεται αυτή. Έχω τον Λούκας Βάσκη εδώ πέρα που έχει πάρει και το upgrade. Και αυτό εδώ πέρα είναι ο 5. Τον έβαλα και αυτόν σε κάποιο evolution και έχει πάρει ένα 4. Παίζει ο Βάσκες αριστερό back. Και έχω ο Ρόντρι, Βαλβέρδε και Χάβερτ στο κέντρο. Με αυτούς τους τρεις εδώ πέρα μπροστά. Ο 5 Άλβαρες και ο Ροναλντίνιο. Προς το παρόν έχω έτσι την ομάδα. Κράφταρα το Ρενάτο. Έβγαλα Σεν Μαξιμίν. Δεν ξέρω πώς θα γίνει η ομάδα. Άμα έχετε κανένα tip για το πώς μπορούν να χωρέσουν κάποιοι, θα ήταν πολύ ευπρόσδεκτο. Οπότε αυτά για σήμερα. Δεν θα ξαναλείψω για τόσο καιρό, το υπόσχομαι. Τώρα έλειπα λόγω των συνθήκων. Θα προσπαθήσω να ανεβάζω πιο τακτικά γίνεται. Δεν θα είναι κάθε μέρα πώς το λέμε στην Αθήνα. Αυτή είναι η ομάδα, αυτά ήταν τα packs. Έχουμε να ανοίξουμε ακόμα πολλά guaranteed. Έχουμε ακραία packs 85x20, 84x20 και όλα αυτά να ανοίξουμε. Έχω τα guaranteed της του Ισπανικού πρωταθλήματος και του Γερμανικού, του Ισπανικού και του Ιταλικού από το Weekend League, το 3 players guaranteed από το Weekend League, και θα ανοίξουμε στο επόμενο βίντεο. Και αυτά, τα λέμε στο επόμενο.